Κυρία Βαγενά, άκουσα την συνάδελφο από τον Ριζοσπάστη στην συνέντευξη τύπου της περασμένης Κυριακής να ξεκαθαρίζει ότι ούτε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος έλαβε ενημέρωση. Πράγματι, είναι ένα μεγάλο μυστικό τελικά τι αποφασίστηκε εκεί και τι κουβεντιάστηκε εκεί στο Βερολίνο. Όπως και καλό θα είναι και ο κύριος Κατρούγκαλος να μας πει κάποια στιγμή σε εκείνη τη συνάντηση τέτα-τέτ του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Ερντογάν τι υπόθηκε, που και επίσης αυτό δεν το γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, εμείς τι καταλαβαίνουμε από όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη λεγόμενη στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ευθύνη βέβαια των κυβερνήσεων, των κομμάτων που κυβέρνησαν, της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ χθες, του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, η ζωή του λαού μας δεν έγινε πιο ασφαλής, δεν έγινε πιο ειρηνική. Φτάσαμε δύο χώρες που υποτίθεται είναι σύμμαχοι, είναι στην ίδια συμμαχία, να έχουν για πάνω από ένα μήνα παρατάξει το σύνολο του στόλου τους ο ένας απέναντι από τον άλλον. Και ποια λύση βλέπουμε να τροχοδρομείται αυτή την περίοδο? Είναι μέσα από μυστικές και φανερές συνομιλίες η λύση που προτάσει τη συνεκμετάλλευση, δηλαδή την υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα για να αυγατήσουν τα κέρδη τους οι λίγοι, για να μπορέσουν αυτοί να βάλουν τον ενεργειακό πλούτο στο χέρι και να μπορέσουν να κρατήσουν την Τουρκία στον αστερισμό του ευρωατλαντισμού. Διότι εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη διαπάλη γεωπολιτική, συγκρούονται μεγάλα συμφέροντα οικονομικά και γεωπολιτικά στον κόσμο για την ενέργεια, για τους δρόμους, για τα μερίδια των αγορών. Ακόμα, αν θέλετε, και για τα εμβόλια του κορονοϊού γίνεται σύγκρουση, έτσι, για το πώς θα μοιραστεί η αγορά των εμβολίων. Και βλέπουμε ότι εδώ γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τις δυνάμεις του ευρωατλαντισμού να κρατήσουν την Τουρκία στην επιρροή, στη στρούγκα, να το πω έτσι, του ΝΑΤΟ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποκόψουν τις επαφές που αναπτύσσει με άλλες δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία, να δημιουργήσουν ένα προκεχωρημένο φυλάκιο ακόμα και στη Μαύρη Θάλασσα, περικυκλώνοντας την Ρωσία από την Βαλτική έως τη Μαύρη Θάλασσα. Σε αυτό το πλαίσιο και με το ότι η αστική τάξη της Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκδηλώνονται και οι ανταγωνισμοί με την αστική τάξη της Τουρκίας, η οποία είναι σαφώς ισχυρότερη, έτσι, και οικονομικά και στρατιωτικά, και διεκδικεί ένα μερίδιο που δεν της ανήκει από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, της Κύπρου, γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μια λύση το να εξοπλιστούμε καλύτερα στρατιωτικά, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, ο λαός μας χρυσοπληρώνει τις αγορές εξοπλισμών πάνω από 4 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για τις ανάγκες στην πραγματικότητα του ΝΑΤΟ. Μας λέγανε πριν μερικά χρόνια να πάρουμε τους Patriot. Οι Patriot είναι ένα αμυντικό όπλο, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό. Γιατί δεν τους στέλνει, γιατί δεν τους ψηφίζετε κι εσείς? Και πού βρέθηκαν οι Patriot? Στη Σαουδική Αραβία. Τα πλοία πάνε στον Περσικό, τα αεροπλάνα μας βλέπουν να πηγαίνουν να γυμνάζονται στη Βαλτική και στη Μαύρη Θάλασσα, στην πραγματικότητα μέσα στα πλαίσια του νατοϊκού σχεδιασμού, ο οποίος δεν έχει πλέον ακόμα χαράξει και τη δυνατότητα πρώτου πυρηνικού πλήγματος σε βάρος της Ρωσίας. Βλέπουμε να εξυγχρονίζονται βάσεις στην Ελλάδα, να γίγαν. Αντώνεται η βάση της Σούδας, από την οποία να μην ξεχάσω να πω, έγινε και η επέμβαση στη Λιβύη, η διάλυση της Λιβύης, και αναρθούμε σήμερα να λέμε για το Τούρκο-Λιβικό Σύμφωνο, έτσι. Από εκεί ξεκίνησαν. Και με την ευθύνη και των ελληνικών κυβερνήσεων και των ελληνικών κομμάτων που στήριξαν όλους αυτούς τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, προκαλώντας την πραγματικότητα και στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την τουρκική επιθετικότητα με πάρα πολλούς τρόπους, η οποία έχει ζωγραφίσει και γκρίζες ζώνες και γαλάζιες πατρίδες κλπ. Η ουσία είναι ότι όσο βρισκόμαστε μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς που διεξάγονται ανάμεσα στις αστικές τάξεις, μέσα σε αυτούς τους σχεδιασμούς που χαράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι στην περιοχή μας, με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ,
και του Κινάλ που συμφωνούν σε αυτήν την, ναι, την πολιτική γραμμή της εμβάθυνσης. Θα είμαστε ασφαλείς αν βγούμε από αυτούς τους ανταγωνισμούς. Χρειάζεται ο λαός μας να μην είναι θεατής στις εξελίξεις. Χρειάζεται να ξεσηκωθεί, να συγκρουστεί με αυτούς τους σχεδιασμούς. Με αυτή την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια σε βάρος άλλων λαών και να τη βγάλει από τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν για όλα αυτά που είπα νωρίτερα, για τα μερίδια των αγορών, για τα ενεργειακά αποθέματα κτλ. Και να χαράξουμε μια άλλη κοινωνία. Μόνο έτσι θα μπορέσει πραγματικά ο λαός να νιώσει ειρήνη και ασφάλεια. Ούτε τα δικαστήρια της Χάγης που ακούσαμε νωρίτερα μπορούν να εξασφαλίσουν τίποτα. Έτσι. Και η Λιβύη, μιας, ο κύριος Κερίδης θα το ξέρει. Η Λιβύη είχε πάει και στα δικαστήρια της Χάγης, είχε κερδίσει και δίκες με τη Μάλτα. Τη γλίτωσε μήπως αυτό από τον πόλεμο και από τη διάλυση? Άλλο. Όσο υπάρχουν υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ρωτάει και ο κύριος Νικόλας από το Χολαργό, αλλά δεν θα το απαντήσετε. Τι εννοεί με τον όρο αστική τάξη ο κύριος Βαγενάς? Θα του... να έρθει στον Περισσό να τα εξηγήσετε. Ακριβώς. Δεν εννοούμε τους κατοίκους που ζουν μέσα στις πόλεις. Έτσι, γιατί χάσαμε τον κύριο Κερίδη από την κάμερα. Όλα καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τη Συμφωνία των Πρεσπών και για τις συμφωνίες που ακούσαμε από ό,τι υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Κοιτάξτε να δείτε, η Συμφωνία των Πρεσπών έγινε για ένα λόγο και αυτός ο λόγος έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η προσπάθεια να ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης και της Σερβίας, μέσα στην Ευρωατλαντική Στρούγκα. Σε αυτή την κατεύθυνση υπογράφηκε αυτή η συμφωνία από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και πήρε και το εύσημο από τον Αμερικάνο πρέσβη, τη χαρακτήρισε καλό μεντεσέ για τα αμερικάνικα συμφέροντα, τα ανασυμφέροντα, τα ανατοϊκά στην περιοχή. Και βέβαια το επικίνδυνο είναι ότι άφησε και το σπέρμα του αλυτρωτισμού άθικτο και γι' αυτό είναι και επικίνδυνη και αντιδραστική. Σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες που ακούσαμε πως υπόγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, η οποία, ναι, με την Αίγυπτο είναι και μερικής οριοθέτησης. Πρόκειται για συμφωνίες που έχουν κάνει τρομερές υποχωρήσεις από κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και οι οποίες στην πραγματικότητα ανοίγουν τα πανιά για τις τουρκικές αξιώσεις και διεκδικήσεις, ανοίγουν πόρτες και παράθυρα για να προωθήσει η αστική τάξη της Τουρκίας. Και όταν λέω αστική τάξη, εννοώ τους κεφαλαιοκράτες, εννοώ αυτούς που έχουν τη δύναμη της εξουσίας της πραγματικής, όχι αυτής που βλέπουμε, της οικονομικής εξουσίας, του πλούτου. Έτσι, αυτούς εννοούμε αστική κύριε τάξη. Κύριε Νικόλα. Έτσι, απαντήθηκε και αυτό. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν χειροκροτήσαν γιατί βλέπουν ότι τα πράγματα κινούνται στην κατεύθυνση της συνεκμετάλλευσης, δηλαδή στο πώς τα μονοπόλια, το πώς οι μεγάλοι επιχειρηματίες των δύο χωρών αλλά και άλλοι θα βάλουν στο χέρι αυτόν τον πλούτο, καταστρέφοντας το περιβάλλον σας, βάζοντας σε κίνδυνο το περιβάλλον, διότι ξέρουμε από ανάλογες καταστροφές που έχουν γίνει σε συνθήκες του καπιταλισμού το πώς διαχειρίζονται το περιβάλλον τέτοιες εταιρείες και βέβαια βάζοντας στην τσέπη αυτό το πλούτο που ανήκει στους λαούς. Τρίτο που θέλω να πω, επιτρέψτε μου, άκουσα για το ψήφισμα που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο, το τελευταίο. Ξέρετε, για τη δικιά μας την εκτίμηση πρόκειται για ένα απαράδεκτο και κατάπτυστο ψήφισμα. Γιατί? Για όχι μόνο γιατί επιδιώκει να καθαγιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που έχουν τεράστιες ευθύνες για τη στήριξη της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά γιατί αυτό το ψήφισμα επιχειρεί την νομιμοποίηση τουρκικών αξιώσεων με την αναπαραγωγή τους που γίνεται εκεί μέσα, καθώς και με διατυπώσεις που παίρνουν ίσες αποστάσεις, ουσιαστικά καταστρατηγώντας το δικαίωμα που υπάρχει στο διεθνές δίκαιο των νησιών σε υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, με επίρρεια όπως και οι υπηρετικές ακτές. Αυτά που ακούγονται ότι είναι ένα χαστούκι στην Τουρκία είναι υποκριτικά. Ουσιαστικά σπρώχνει τη χώρα μας στο κρεβάτι του προκρούστη για τα κυριαρχικά δικαιώματα και οδηγεί σε αυτό που είπα νωρίτερα, στη λεγόμενη συνδιαχείριση. Σε αυτές τις συνθήκες, και για να ολοκληρώσω, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας προτάσει την ανάγκη να υπερασπιστούμε τα σύνορα, να υπερασπιστούμε τις συμφωνίες που καθορίζουν τα σύνορα και βέβαια τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας που εμείς τα βλέπουμε αλληλένδετα με την πάλη μας για να αλλάξει η κοινωνία. Να μπορέσει ο λαός μας πραγματικά να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του. Στηρίζουμε την κοινή πάλη των λαών, την κοινή πάλη
των λαών της Ελλάδας και της Τουρκίας ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο, στους επιχειρηματίες, αυτό που λέμε αστική τάξη. Προτάσουμε αυτή την κοινή πάλι για την αποδέσμευση από τα υπεριαλιστικά σχέδια, από τις ενώσεις, από τα συμφέροντα αυτά που οδηγούν τους λαούς σε αιματοχυσίες, σε πολέμους, στην προσφυγιά, στην εξαθλίωση, στην πείνα. Έτσι, σε αυτό το σύστημα που λέγεται καπιταλισμός και το οποίο παλεύουμε να το ανατρέψουμε. Μάλιστα.